90 μαθητές και καθηγητές σχολείων από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Ρουμανία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus Plus υποδέχθηκε σήμερα στην πόλη μας το πρότυπο πειραματικό γυμνάσιο στο σημαία σχολής Ιωαννίνων, το οποίο επίσης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τον τίτλο Power Up, Get Active for Your Future. Στην επίσημη τελετή υποδοχής που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο χώρο του σχολείου, το παρόν έδωσε μεταξύ άλλων η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Υπήρου, Θεοδώρα Χουλιάρα, η οποία απευθύνε χαιρετισμό και καλωσόρισε τα παιδιά. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε μια από τις πιο φτωχές περιφέρειες της χώρας μας και της Ευρώπης. Αυτό όμως να μην σας ανησυχεί καθόλου, γιατί οι πυρώτες είμαστε άνθρωποι που έχουμε πλούσια, δυνατά και αληθινά συναισθήματα. Και αυτό μας κάνει να ξεπερνάμε τις αντικειμενικές δυσκολίες. Η μορφή της οικογένειας είναι παραδοσιακή και αυτό μπορεί να ακούγεται αρνητικό, αλλά είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο που μας κράτησε απέναντι στην κρίση που περνάμε τα τελευταία χρόνια. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιέλαμβανε παρουσιάσεις από τις αντιπροσωπείες των 5 χωρών που συμμετέχουν στο Erasmus Plus, ενώ μουσικά έντυσαν την σημερινή εκδήλωση οι μαθητές του πρότυπου πειραματικού γυμνασίου Ιωαννίνων. Τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Τετάρτη δράσεις των μαθητών θα συνεχιστούν με workshops στο σχολείο αλλά και επισκέψεις προκειμένου τα παιδιά να γνωρίσουν την πόλη μας. Στους στόχους του προγράμματος αναφέρθηκε η καθηγήτρια γερμανικών του σχολείου Ελένη Γκαρδί, συντονίστρια του προγράμματος Erasmus Plus. Υπάρχει μια ανταλλαγή μαθητών καθηγητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σχολεία να έχουν επικοινωνία, να μπορούν να δουν κοινά σημεία και διαφορετικά σημεία. Τα παιδιά τα ξένα φιλοξενούνται από τους μαθητές τους δικούς μας. Έτσι και τα δικά μας τα παιδιά θα μάθουν πράγματα από τις άλλες χώρες, από τα άλλα τα παιδιά που έρχονται από τις άλλες χώρες. Και τα ξένα παιδιά θα δουν πώς ζούμε εμείς εδώ στην χώρα μας, στην πόλη μας, μέσα από την καθημερινότητά μας. Και θα δραστηριοποιηθούμε μαζί. Αργότερα, το μεσημέρι, οι καθηγητές και οι μαθητές των 5 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επισκέφθηκαν την Περιφέρεια Υπήρου, όπου ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης και η Αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Καλοκιάνη τους υποδέχθηκαν και τους μίλησαν για την Ήπειρο και τα Γιάννενα. Εμείς εδώ στην Ήπειρο είμαστε ένα ιδιαίτερο μέρος στην Ελλάδα, ένα ορεινό μέρος. A mountain area. Που έχουμε τα παράλια που έρχεται πολλοί κόσμος το καλοκαίρι για τη θάλασσα. Παράγουμε στα παιδινά ελιές και εσπεροειδοειδή και έχουμε στα ορεινά πολύ καλή κτηνοτροφία. Και επειδή στο νομό Ιωαννίνων που είσαστε το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ορεινό, οι πυρώτες έφταναν σε όλα τα μέρη της γης για το εμπόριο.